Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ που είστε στα στούντιο του WebTV του αυτοδιοίκηση.gr. Ευχαριστώ για που δεχτήκατε την πρόσκληση και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ρωτώντας σας για ποιο λόγο μετά από 17-18 χρόνια που είστε δήμαρχος αποφασίσατε να είστε υποψήφιος βουλευτής, να μην ξαναείστε δήμαρχος. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλό τάξεδο το νέο εγχείρημα και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχει. Είναι αλήθεια ότι έχει κλείσει ένας, ή πάει να κλείσει ένας πολύ μεγάλος κύκλος στην πολιτική μου ζωή. Μετά από 5 θητείες στην τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι ήρθε το πλήρωμα το χρόνο για ένα νέο εγχείρημα, με εμπειρία, με γνώση, κυρίως με πολύ καλή επαφή με τους πολίτες, τους δημότες, αλλά και την τοπική κοινωνία, μέσα από ένα άλλο πόστο, αυτό της κεντρικής πολιτικής κοινής, θεωρώ ότι μπορώ να είμαι εξίσου χρήσιμος, για να μην πω πολύ περισσότερο, για την τοπική μου κοινωνία, για την πατρίδα μου, για την Καρδίτσα, προσπαθώντας για την ανόρθωση της Ελλάδος μέσα από τη συνολική προσπάθεια που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μαζί κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρώντας ότι έτσι μπορούμε να δώσουμε πραγματικά αυτή τη νότα της αισιοδοξίας και της αλλαγής του κλίματος που τόσο ανάγκη έχει η Ελλάδα μας, η οποία ταλαιπωρείται μαζί με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες τα τελευταία χρόνια από την κρίση, από την κατήφια και από τον πιο ευτυχισμένο και χαμογελαστό λαό της Ευρώπης, να έχουμε γίνει ο πιο απεσιόδοξος και ο πιο κατηφής λαός αυτής εδώ της Ηπείρου. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμήσει ότι θα είμαι ένας άξιος συνοδοιπόρος, πραγματικά θα είναι και μεγάλη μου τιμή και χαρά, αλλά και μεράκι να δουλέψω ακόμη περισσότερο για την πατρίδα μου. Μάλιστα. Έχετε πίσω σας πολλά χρόνια θητείας ως δήμαρχος. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε στην τελευταία της θητείας, αυτά τα 4-4,5 χρόνια που έχουν περάσει, ποια ήταν τα 3 μεγάλα έργα που θεωρείτε ότι κάνατε για την περιοχή σας? Το κατεξοχήν μεγάλο μας έργο είναι ότι σταθήκαμε κοντά στους συμπολίτες μας την ώρα που δοκιμαζόταν. Την ώρα της κρίσης, την ώρα της ανέχειας, την ώρα της φτώχειας, όλες οι δομές του Δήμου προσπάθησαν και πραγματικά στηρίξαμε τους συμπολίτες μας τους αδύναμους, διασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και ενισχύοντας εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά είχαν ανάγκη. Πέρα όμως από αυτό το γενικό και πολύ σημαντικό θεωρώ έργο, έχω να πω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά μας είναι η έλευση του φυσικού αερίου στην πόλη του Μουζακίου. Φανταστείτε ότι φυσικό αέριο δεν έχει Αλεξανδρούπολη, δεν έχει Πάτρα. Ο Σονούπου θα έχει φυσικό αέριο το Μουζάκι, είναι μια μεγάλη κατάκτηση, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και κυρίως θα δώσει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε φθηνή και εύχρηστη ενέργεια σε μια περίοδο που ξαναλέμε είναι φτωχή, αλλά και ταυτόχρονα θα δώσει και τη δυνατότητα της αλλαγής της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου μας, δεδομένου ότι μέσα από τη φθηνή ενέργεια θα υποστηριχθούν και οι επιχειρήσεις οι οποίες κατοικοεδρεύουν στην περιοχή μας. Το άλλο πάρα πολύ μεγάλο έργο για το Δήμο Μουζακίου είναι ο βιολογικός καθαρισμός και η αποχέτευση. Ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ και που θα αλλάξει τον περιβαλλοντικό χάρτη του Μουζακίου μέσα από την ορθή διαχείριση των αστικών λιμάτων. Βεβαίως, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα και θα είναι η πρώτη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που θα γίνει στη Θεσσαλία μέσα από την ΠΑΔΙΔ, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ έργο. Το αιωλικό πάρκο που στείλουμε πάνω στην περιοχή Αέρας με 32 ΜΒ καθαρής ενέργειας, 56 εκατομμύρια ευρώ επένδυση, είναι ένα άλλο εξίσου σημαντικό έργο. Και να πω ένα τελευταίο, ένα οδικό έργο που θα ενώσει το Μουζάκι με τη Λίμνη Πλαστήρα, με το Περτούλι και με τα Μετέωρα και θα το βάλει έτσι στον τουριστικό χάρτη της περιοχής ως το επίκεντρο τριών υψηλά ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών. Είναι ο δρόμος Μουζακίου Λίμνης Πλαστήρα που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον κύριο Σπίρτζη που έχει προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Θα μπορούσατε να υποσχεθείτε στους δημότες της περιοχής σας ότι εφόσον είστε τελικός υποψήφιος και εφόσον εκλεγείτε θα συνεχίζετε να είστε κοντά στο Δήμο, κοντά στους δημότες? Εμείς που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση έχουμε ένα στίχημα προσωπικό και αυτό το στίχημά μας είναι με τους συμπολίτες μας να βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο, σε διαρκή επικοινωνία και να προσπαθούμε για το καλύτερο της τοπικής κοινωνίας που μας έχει εμπιστευτεί την όποια θέση ευθύνης. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου για να δικαιώσω την επιλογή που κάνουν οι συμπολίτες μου τάσσοντάς με ως πρώτο πολίτη του Δήμου Μουζακίου. Είναι βέβαιο ότι θα δώσω ακόμη καλύτερο εαυτό εάν με επιλέξουν να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Το κόμμα μου καταρχήν και βουλευτή με κάνουν οι δημότες και οι πολίτες της Καρδίτσας, τότε πραγματικά
θα είναι για μένα ένα έναυσμα για καινούριους αγώνες, για καινούργια προσπάθεια, για καινούργια προοπτική σε όλους τους τομείς που έχει ανάγκη και η Καρδίτσα αλλά και η πατρίδα μας. Στηρίζοντας κατά κύριο λόγο τον άνθρωπο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και κυρίως στηρίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής μας που είναι ο πρωτογενής τομέας. Τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας, που είναι η αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη όχι μόνο της Καρδίτσας, αλλά και της Ελλάδας. Μαζί βέβαια με όλα τα άλλα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να προωθηθούν για να αλλάξει βηματισμό επιτέλους η Ελλάδα και από χώρα της υστέρησης να γίνει χώρα της ανάπτυξης και της προοπτικής. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που κάναμε. Νομίζω ότι δώσαμε μερικά πράγματα που θα θέλαν να μάθουν οι δημότες σας και οι άνθρωποι του νομού Καρδίτσας που θα κληθούν πιθανότατα αύριο να επιλέξουν για βουλευτή. Η χαρά ήταν δική μου.